τεράστιο κενό έπεσε το τελεσίγραφο της Ιταλίας. Ο αντιπρόεδρος Ντι Μάιο απείλησε να μειώσει τη συνεισφορά της Ιταλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν τα κράτη-μέλη δεν προσφερθούν να πάρουν τους 150 μετανάστες από το πλοίο Τιτσότη, που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Κατάνης στην Ιταλία. Στην Ευρώπη οι απειλές δεν εξυπηρετούν σε τίποτα απολύτως. Ο μόνος τρόπος επίλυσης του προβλήματος στην Ευρώπη είναι να συνεργαστούμε επικοδομητικά και με καλή θέληση. Και δεν είναι θέμα της Κομισιόν εναντίον κανενός. Είναι τα κράτη-μέλη που πρέπει να βρουν μια λύση. Και προφανώς η Επιτροπή, όπως πάντα, θα είναι εκεί για να βοηθήσει. Στο μεταξύ, στην άτυπη συνάντηση των 12 κρατών μελών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό, δεν προέκυψε κάποια λύση για την υπόθεση του πλοίου Τιτσότη. Έτσι κι αλλιώς, η συνάντηση ήταν τεχνική και αφορούσε στο συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Πάντως, η έλλειψη μιας πραγματικά ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής είναι πιο εμφανής από ποτέ. Αντιμετωπίζουμε συνεχώς μια σειρά τεχνητών λύσεων που στα χαρτιά είναι καλές, αλλά χωρίς πολιτική βούληση και όραμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι που να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Εντάξει, έχουμε πολλές ωραίες προτάσεις, αλλά μένουν στα χαρτιά. Στο μεταξύ, ο Βέλγος Υπουργός Μετανάστευσης, Τέο Φράνκεν, που προέρχεται από το Εθνικιστικό Φλαμανδικό Κόμμα, δήλωσε ότι το Βέλγιο δεν θα δεχτεί επιβάτες του πλοίου.